Στο πλευρό των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απόγνωση, στέκεται η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Με την Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέα Κολυνδρίνη να επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του κλάδου, ο οποίος εδώ και σχεδόν 2 χρόνια δεν έχει στην πραγματικότητα επαγγελματικό αντικείμενο. Είναι ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται ασύστολα και δεν είναι μόνο αυτό που σας είπαν πριν. Τα 25 λεωφορεία και 25 οικογένειες που πλήττονται, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Όταν τα τουριστικά λεωφορεία δεν κυκλοφορούν, δεν μετακινείται κόσμος, πλήττονται τα βενζινάδικα, τα συνεργεία, τα εστιατόρια, τα τουριστικά είδη, όλες οι περιοχές. Πάβει να υπάρχει ανάδραση. Τα τουριστικά λεωφορεία και κλάδος είναι η ζωντάνια του τόπου. Είναι η κίνηση, η οικονομική ανάκαμψη μιας περιοχής. Η πάυση της λειτουργίας του σημαίνει στάση σχεδόν όλων των πάντων. Είναι λοιπόν ένας κλάδος ο οποίος έχει μείνει εκτός. Έχει μείνει εκτός ως προς τα έσοδα και έχει μείνει εντός ως προς τις πληρωμές. Έχουν προβλήματα με τις φορολογικές, με τις ασφαλιστικές, δεν υπάρχει επιδότηση ενοικίου, δεν έχουν επιχορηγηθεί, έχουν εξαιρεθεί από τον αναπτυξιακό νόμο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθεις σε ένα επάγγελμα που στηρίζεται σε κάτι κινητό που είναι όλη τη μέρα μέσα στο δρόμο και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλη τη μέρα εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Υπ' αυτή και μόνο την έννοια πρέπει να δούμε τον κλάδο με μια διαφορετικότερη οπτική και όχι με τα μαθηματικά όπως γινόταν μέχρι τώρα.